προσπάθεια, ιδιαίτερα την ελληνική αντιπροσωπεία, με πρωτοβουλία και τη Μαρία Σπυράκη, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση στην ενέργεια. Πράγμα πολύ δύσκολο, γιατί το μείγμα της ενεργειακής πολιτικής είναι εθνική πολιτική, που σημαίνει ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική ποσόστοση στο μείγμα αυτό, από το αέριο, από το πετρέλαιο, από οτιδήποτε, από την ενέργεια. Άλλη χώρα, ακόμα η Γαλλία έχει και πυρηνική ενέργεια, που δεν έχει καμία άλλη χώρα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να ομοφωνήσουμε και να βρούμε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση σε ένα ζήτημα που στα κράτη-μέλη ισχύει η εθνική πολιτική με πολύ μεγάλες τέτοιες διαφορές. Προσπαθούμε λοιπόν, γι' αυτό και θα πω κιόλας ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε μέτρα εθνικής πολιτικής για να βοηθήσει τους αδύναμους στον τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε ότι δεν είναι αρκετά για κάποιους αδύναμους πολίτες και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ευελιξία από τους χώρους τους ευρωπαϊκούς ώστε να τους βοηθήσουμε περισσότερο. Αλλά ταυτόχρονα να πω ότι θα συνεχίσουμε με αυτή την κατεύθυνση ώστε να βρούμε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση και πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Πιο εξειδικευμένα, πιο λεπτομερώς, η Μαρία η οποία συμμετέχει στην Επιτροπή, η οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι και το τι απόφαση υπήρξε μόλις τώρα και ανακοινώθηκε, θα σας απαντήσει και στις ερωτήσεις σας και θα κάνει και τη σχετική δήλωση.